Τα ξαναβρίσκουμε βέβαια. Αλλά κάποια στιγμή εξαφανίζεσαι από την επικαιρότητα και θεατρικά και τηλεοπτικά και από παντού. Mm. Τι συμβαίνει? Υπάρχει ένα χρονικό σημείο που εσύ πλέον δεν είσαι καλά? Δεν χτυπάει το τηλέφωνο για δουλειές? Όχι. Έγινε μια συγκυρία πραγμάτων. Ήταν όλα μαζί. Δηλαδή, κλείνω μια δουλειά, είμαι πολύ καλή δουλειά, τηλεοπτική. Και μένω παράλληλα έγκυος. Ξεκινάω τα γυρίσματα, το μαθαίνω παράλληλα, θέλω να πω, αλλά πρέπει να κάτσεις με έναν άνθρωπο που σχεδόν δεν τον ξέρεις καλά, να συζητήσεις, ξέρεις τι γίνεται. Τη ζωή σου. Ναι, περιμένουμε παιδί, δες, ξέρεις, πολύ δύσκολα πράγματα σε πολύ σύντομο χρόνο να πρέπει να τα λύσεις. Και ανακοινώνω πολύ άμεσα, σε 2 μέρες μετά τα γυρίσματα, ότι εγώ είμαι έγκυος και αυτά. Θα σου το πω σύντομα και με διώχνουν. Πολύ άσχημα. Δηλαδή ήταν ο τρόπος πολύ άσχημα. Ο τρόπος, γιατί αν ξέρεις να μιλήσεις σωστά και να το χειριστείς, δεν. Πες αυτό... τον τρόπο, ρε παιδί μου, πες μας πώς σου είπα. Ναι. Σε ευχαριστούμε. Τι σου είπα, φυσικό φύγε. Εξήγησε μου πώς να το φανταστώ. Ο τρόπος, πώς να φανταστείς. Σε μια έγκυο γυναίκα δεν μπορεί να μιλήσεις άσχημα. Ναι, μπορείς. Δηλαδή αρχίζει ένα τέτοιο, ξεκινάει και σου λένε, εγώ δεν αναλαμβάνω ευθύνη γι' αυτό. Μίλα με τον τάδε. Ο τάδε σου λέει, α, δεν ξέρω, μίλα με αυτό. Ήταν ένας ρόλος μεγάλος, πρωταγωνιστικός, θέλω να πω. Μάλιστα. Λοιπόν, και τελικά φτάνεις να μιλάς με τον παραγωγό. Ο οποίος σου λέει, ενώ έχει έρθει στο γύρισμα το πρώτο με την Ανθοδέσμη, κύριε Χριστοφορίδου, πόσο χαίρομαι συνεργαζόμαστε, σου λέει, τελειώνει το τηλεφώνημα που λες, θα σας υπογράψω. Και άρχισε να λέει ξαφνικά, μα κι άμα πάθεις κάτι. Λέω, γιατί πρέπει να πάθω κάτι? Λέω, είμαι έγκυος, δεν έχω. Αν πάθεις κάτι. Αυτό άκουγα συνέχεια. Λοιπόν, και λέω, θέλετε να υπογράψω ένα χαρτί ότι παίρνω την ευθύνη και δεν θα σας ζητήσω τίποτα αν πάθω κάτι? Δηλαδή, δεν θα έκανα ακροβατικά. Ένα σύριαλ θα γυρνούσα. Και συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλά πάρα πολλές γυναίκες στην περίοδο της εγκυμοσύνης παίζουν σε σύριαλ. Ναι. Αυτό ξέρεις, είναι ένα θέμα που κάποια στιγμή θα πρέπει. Δεν ξέρω, η δική σου εκπομπή δεν είναι αρμόδια. Ίσως κάποιοι να ασχοληθούν με το πώς φέρονται στις γυναίκες και το επάγγελμα. Γυναίκες και εγκυμοσύνη, πιστεύεις? Ναι, σχέση με το επάγγελμα, ναι.